Έχουν απομείνει, είναι από, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως δεν θα το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, συναδέλφες και συνάδελφοι βουλευτές, δεν θα μιλούσα περασμένη πια η ώρα, αλλά θέλω να πω ένα-δυο απλά πράγματα. Το πόσο είναι το ποσόν των αποζημιώσεων, ποιες ήταν οι καταστροφές, τις ακούσαμε αναλυτικότατα. Διεκδικώντας τις αποζημιώσεις, διεκδικώντας τα δάνεια αυτά, διεκδικούμε το παρελθόν μας. Το παρελθόν που πολλές φορές περνάει έτσι, σαν υποτιμημένη αξία. Επειδή οι νικητές γράφουν την ιστορία όπως εκείνοι θέλουν, η διεκδίκηση του παρελθόντος με οποιαδήποτε αφορμή είναι ύψιστη σημασία, όχι μόνο για μας που υποστήκαμε αυτές τις καταστροφές και ζητάμε αποζημιώσεις. Είναι για τον άνθρωπο. Είναι για αυτό που λέμε για την ανθρωπότητα. Για μια ομαλή και πιο προοδευτική εξέλιξη των κοινωνιών. Διεκδικώντας λοιπόν τις αποζημιώσεις, διεκδικούμε τη σωστή ιστορική μνήμη που σήμερα εδώ αλλοιώθηκε πολλές φορές. Όχι μόνο η μνήμη που αφορούσε την περίοδο της κατοχής και των καταστροφών, αλλά και ποιος και πότε τη διεκδίκησε αυτή τη μνήμη. Ο κάθε ένας εκφράζοντας τον πολιτικό του χώρο, με εξαιρέσεις ίσως, έβλεπε μόνο τους δικούς του ηγέτες να έχουν διεκδικήσει. Σχεδόν εκτός από τους Σιριζέους δεν άκουσα κανέναν άλλον, ή μπορεί να μου διέφυγε κάποιος, να είπε το όνομα του Γλέζου για τη διεκδίκηση αυτών των αποζημιώσεων. Ποιος άλλος έχει κάνει τον αγώνα που έχει κάνει ο Γλέζος και συνεχίζει να τον κάνει σε αυτή την ηλικία? Ένας από τους λόγους που μιλώ είναι για να τιμήσω τον αγώνα του Μανώλη του Γλέζου. Αγώνας που ξεκίνησε από τότε που κατέβασε τη σβάστικα και συνεχίζεται ακόμα. Έμαθα όμως απόψε και είμαι της άποψης ότι όσο γεννάει ο άνθρωπος μαθαίνει. Έμαθα ότι και ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγιναν επειδή υπήρχε δεξιός και αριστερός εθνικισμός. Καινούργιο αυτό. Και τι θυμήθηκα? Θυμήθηκα ότι ο Τροϊκός ο πόλεμος είχε γίνει για τα ωραία μάτια της Ελένης. Δεν είχε καμιά σχέση ούτε με τους σιτοβολώνες της περιοχής, ούτε με τα στενά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι πολύ καινούριο και ενδιαφέρον. Να μαθαίνεις στην ηλικία σου, στην ηλικία μου, αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξαν καπιταλισμός. Δεν υπήρξαν αντιπαραθέσεις οικονομικές. Δεν υπήρξαν τάξεις που έκαναν τον πόλεμο και τάξεις που τον υπέστησαν τον πόλεμο και τον υπηρέτησαν. Και αν υπάρχει μια ένσταση και μια αντίρρηση πολύ σοβαρή στην γενικόλογη έννοια μιας εθνικής ομοψυχίας κατά την διεκδίκηση αυτών των αποζημιώσεων, είναι αυτό ακριβώς το σημείο. Ότι υπήρξε πόλεμος ταξικός υπεριαλιστικός. Ένας άλλος λόγος που ερμηνεύει και γιατί στην Ελλάδα δεν έδωσαν το δάνειο, τις αποζημιώσεις και γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνική ομοψυχία, είναι γιατί στην Ελλάδα είχαμε από τα μεγαλύτερα κομμάτια υπερασπιστών των κατακτητών, υποταγμένων στους κατακτητές. Υποταγή η οποία εξακολούθησε και μετά τον εμφύλιο και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, που ήταν και ένα στοιχείο της πρόκλησης του εμφυλίου, και μια υποταγή που ακολουθήθηκε δεκαετίες μετά, όχι μόνο μετά το κατά την περίοδο του μεταμφυλιοπολεμικού κράτους. Γι' αυτό δεν αποφάσισαν ποτέ να δώσουν τίποτα από τις αποζημιώσεις και μας είχαν πάντα του χεριού τους. Καλή θα είναι και άριστη επιτροπή. Καλό θα είναι και άριστο το νομικό έργο που θα χρειαστεί για να το υποστηρίξουμε αυτό.
Αλλά εάν δεν γίνει επιτροπή ένας πυρήνας που θα κινήσει γη και ουρανό μέσα και έξω από την Ελλάδα για το ζήτημα των αποζημιώσεων, δεν έχουμε να προσδοκούμε τίποτα. Σας ευχαριστώ.